στην αστυνομία, παρουσία της Υπουργού Δικαιοσύνης και του αρχηγού της δύναμης, η βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού και η ίδια πρώην μέλος της αστυνομίας, Ρίτα Σούπερμαν, προέβησε σοβαρές καταγγελίες για άλλη μια φορά. Πάμε να μας ενημερώσει, κυρία Σούπερμαν. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία για βιασμό γυναίκας αστυνομικού από συνάδελφό της, η οποία όμως κάπου παρέπεσε ή κάπου δεν λήφθηκε υπόψη, γιατί κρίθηκε ήδη αναξιόπιστη. Λέτε εσείς. Ναι. Να μου επιτρέψετε, πρωτού μπούμε στο θέμα αυτό, να σχολιάσω αυτά που έχει πει ο κύριος Αγγελίδης, τα οποία παρακαλώ. Βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Η δική μας η Βουλή δεν συμφωνώ ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε και θα επικοινωνήσω με τον κύριο Αγγελίδη, γιατί πρώτα-πρώτα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εξασκήσουμε πίεση στην κυβερνητική πλευρά. Ναι. Δηλαδή, σε μια συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων, θα μπορούσαμε να καλέσουμε το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους παράγοντες, έτσι ώστε να συντείνουμε και εμείς σε αυτήν την προσπάθεια του κ. Αγγελίδη, την οποία βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Μα και με τις δράσεις σας, έτσι, με άλλα κοινοβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα θα καλέσετε τον κ. Αγγελίδη να σας τα πει και εσάς, όπως και του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είπε βεβαίως και στην προηγούμενη κυβέρνηση έχω αντιληφθεί. Τώρα, ελάτε να δούμε αυτή την σοβαρή καταγγελία. Είναι κάτι πρόσφατο, είναι άλλο από αυτό που έχετε ήδη καταγγείλει σε άλλη περίπτωση? Όχι, είναι ναι. Το ίδιο. Είναι η ίδια περίπτωση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει ήδη διερευνηθεί. Υπάρχει ποινικός φάκελος, άρα η υπουργός μπορεί να ζητήσει τα στοιχεία που ζητά. Ναι, γιατί σας είπε δεν μπορώ να μιλάω έτσι εκ του προχείρου, δώστε μου στοιχεία να το διερευνήσω, είπε προχθές στη Βουλή. Από τον ίδιο τον αρχηγό την αστυνομία θα μπορούσε να ζητήσει να της δοθεί ο φάκελος να το μελετήσει. Ο λόγος που εγώ ρώτησα για το τι έγινε με αυτή την περίπτωση είναι ότι βλέπουμε ξανά μία περίπτωση αντιπροσωπευτική που δείχνει την κουλτούρα της αστυνομίας μας. Που δείχνει ότι αυτή η κουλτούρα δεν έχει αλλάξει. Είναι μία καταγγελία μίας αστυνομικού για βιασμό από συνάδελφον της και παράλληλα σεξουαλική παρενόχλησή της από δύο άλλους αξιωματικούς. Να. Αυτά τα γεγονότα, κατά κάποιον τρόπο, έχουν διερευνηθεί μαζί. Αυτό εμένα με ξενίζει φυσικά, δεν γνωρίζω τους λόγους, πιθανώς σωστά, πιθανώς λανθασμένα. Ωστόσο, αυτό το πράγμα οδήγησε την νομική υπηρεσία να κρίνει ότι η κοπέλα είναι αναξιόπιστη και έτσι δεν της εδόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσει τα γεγονότα αυτά στο δικαστήριο. Αυτό με έχει ξενήσει πάρα πολύ, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός που κρίνει την αξιοπιστία κάποιου μάρτυρα και την αλήθεια των γεγονότων είναι το δικαστήριο. Να. Άρα βλέπουμε ξανά μια προσπάθεια από την αστυνομία να κουκουλώσει μια υπόθεση, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία εννοείται, να κουκουλώσει μια υπόθεση για διάφορους λόγους. Είτε για να προστατεύσει το όνομα της, είτε για να προστατεύσει κάποιους αξιωματικούς, είτε για να μην βγουν κάποια γεγονότα έξω. Γι' αυτό μίλησα για κουλτούρα. Να. Είναι αυτή η κουλτούρα του κλειστού, πατριαρχικού, ανδροκρατούμενου οργανισμού και αντικατοπτρίζεται ακριβώς σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι. Κυρία Σούπερμαν, επιτρέψτε μου να βάλουμε στη συζήτηση τον πρόεδρο του αστυνομικού σώματος Κάσας Δίκο, τον κύριο Λουκά Χρήστου, οι οποίοι έχουν εκδώσει και μια ανακοίνωση για το πώς θα μπορούσαμε να δούμε, καλύτερα να βελτιώσουμε και έτσι να υπάρχει και μια επιμόρφωση για την οικογένεια κλπ. Αλλά κύριε Χρήστου, εσείς λέτε κιόλας ότι για τα στοιχεία που έδωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι και η κυρία Σούπερμαν, 56, αν δεν κάνω λάθος, περιπτώσεις, οι φερόμενοι δράστες βίας στην οικογένεια ήταν αστυνομικοί, κύριε Χρήστου. Εσείς λέτε, θέλετε και στοιχεία από άλλες κλάδους εργασίας για να δείτε αν είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό, σωστά? Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας και στην κυρία Σούπερμαν. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι, αυτό εμείς που λέμε, κυρία Σάβα, καταρχάς όσον αφορά το περιστατικό που αναφέρετε, η κυρία Σούπερμαν είναι μια πρώην συνάδελφος, μια έμπειρη συνάδελφος θα λέγαμε. Ναι. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το σύστημα δικαιοσύνης μας, καλός ή κακός, λειτουργά με στοιχεία, με μαστηρίες, με τεκμήρια. Όταν υπάρχουν ισχυρισμοί, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί ούτε με ισχυρισμούς, ούτε με αιχμές να προχωρήσει οποιαδήποτε υπόθεση. Άρα, αν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία, είτε νέα, είτε έχουν υπόψη οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που δεν κατατέθηκαν, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να καταθεθούν, ώστε να μην αφήνονται αιχμές και σκιές.
Είναι κρίμα, κύριε Ζαλά. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε μια μικρή κοινωνία. Μπορεί να με λέγονται ονόματα, αλλά μεταξύ μας όλοι γνωρίζουμε για ποιους μιλούμε για διάφορες υποθέσεις. Άρα, καλό, αντί να ρίχνουμε πυροτεχνήματα δημόσια, να προχωρούμε και να γίνονται οι σχετικοί, να γίνονται καταγγελία. Ναι. Μα έχει εξηγήσει όμως για την αξιοπιστία ή μη, θα το κρίνει το δικαστήριο. Εσείς τι στοιχεία θέλετε? Απλώς εμείς, εκείνο που μας ξένησε εμάς, κύριε Σάπα, είναι ότι στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισών Ευκαιριών μεταξύ άντρων και γυναικών ζητήθηκαν κάποια στοιχεία για βία στην οικογένεια όσον αφορά τα οποία εμπλέκονται μέλη της αστυνομίας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε μορφή βίας από τον κλάδο αστυνομικού σώματος της ΑΣΔΙΚ και ειδικά όσον αφορά και τη βία στην οικογένεια. Όμως η διαδικασία όπως διεξάχθηκε, αντιλαμβάνεστε, αφήνει κάποιες σκέψεις για τα μέλη της αστυνομίας. Να σημειώσουμε, όπως είπετε, 56 περιστατικά σε 10 χρόνια. Αν το πάρουμε αριθμητικά και με ποσοστά, σημαίνει είναι 5,6 περιστατικά ανά χρόνο σε έναν οργανισμό περίπου των 5.500 μελών. Ο σωστό επίτηδες είναι περίπου 0,10%. Παρόλο που είναι ένα μικρό αριθμό, πολύ μικρό, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε και θα έπρεπε, για να μην αφήνονται σκιές για τους συναδέλφους για τα μέλη της αστυνομίας, θα έπρεπε αυτή η επιτροπή να ζητήσει στοιχεία και για άλλες ομάδες εργαζομένων, να συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, μια ομάδα επιστημόνων, η οποία θα έπρεπε να κάνει μια έρευνα για να εξακριβώσει. Υπάρχουν ομάδες. Κύριε Χριστού, να διακόψω ένα λεπτό. Οι ομάδες εργαζομένων, αν είναι για παράδειγμα, ξέρω εγώ, δικηγόροι, αν είναι γιατροί, αν είναι. Αυτό εννοείται. Ομάδες εργαζομένων. Επειδή νομίζω δεν αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι εδώ μιλούμε για τα όργανα της τάξης και εκεί που απευθύνεται. Εγώ σας το λέω εμπειρικά, γιατί έχω μιλήσει με πολλές γυναίκες που έχουν υποστεί βία από συζύγους, συμβίους κλπ. Και τα πράγματα είναι χειρότερα όταν απευθύνονται σε αστυνομικούς και τις έστειλαν πίσω στο σπίτι και δεν θέλω να πω τους χαρακτηρισμούς. Γιατί άφησε τον άντρα της, ο οποίος είναι και συνάδελφος κλπ. Και θα δεις τι θα πάθεις. Έχει διαφορά ο άλλος να είναι αστυνομικός. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Να σας απαντήσουμε. Να σας ενημερώσουμε ότι για αυτόν τον λόγο ελήφθηκαμε από την αστυνομία και δημιουργηθήκαν κλιμάκια βία στην οικογένεια. Ναι, ξέρετε, σας πω εγώ πώς δημιουργήθηκαν αυτά. Να σας πω εγώ πώς δημιουργήθηκαν, κύριε Χριστού. Επειδή στον τοπικό αστυνομικό σταθμό του χωριού, του τάδε, να μην ονοματίσω τώρα που έχω και στοιχεία, πήγαινε μια γυναίκα μαυρισμένη, χτυπημένη και την έστελαν στο σπίτι η αστυνομική, που ήταν και κουμπάρι παρεπτόντος, ή ήταν και ένας συνάδελφός του στο σπίτι που την έκανε άχρηστη. Γι' αυτό έγιναν αυτά τα ειδικά κλιμάκια. Κυρία Σάβα, και εγώ θέλω να παρέμβω. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό πιθανόν κάποια θα παρέμβετε, Όμως γι' αυτό λέμε ότι βλέπεις τα λάθη και τα διορθώνεις. Και αυτό έκανε η αστυνομία. Δημιούργησαν αυτά τα κλιμάκια, τα οποία και εμπειρικά σας λέω, εργάζονται πάρα πολύ επαγγελματικά. Υπάρχει ταχεία διερεύνηση και δεν αφήνουν τίποτε να περάσει στην τύχη. Από εκεί και πέρα εμείς. Όσον αφορά την αστυνομία, βλέπουμε ότι πήρε διορθώθηκα μέτρα. Η πολιτεία τι έκανε? Δεν είναι ευθύνη των κυβερνώντων, της πολιτείας και της Βουλής, η οποία στην προκειμένη είναι η νομοθετική εξουσία, για να πάρουν μέτρα πρόληψης. Η πρόληψη δεν ανήκει στην πολιτεία. Τι έκαμε σήν. Σίγουρα και η πρόληψη περνά και από την αστυνομία. Να μας πει η κυρία Σούπερμαν, κυρία Σούπερμαν, θέλω να απαντήσετε και όλα στον κύριο Χρήστο. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Χρήστο. Αν εγώ ρίχνω πυροτεχνήματα, που δεν είμαι συνηθισμένη να κάνω κάτι τέτοιο, για να βγω να δηλώσω κάτι πρέπει να είμαι όχι 100% σίγουρη, αλλά 1000% σίγουρη. Ναι. Ο κύριος Χρήστου πώς γνωρίζει τα γεγονότα της υπόθεσης? Έχει δει το φάκελο? Άρα να μην αρχίσουμε να ρίχνουμε κατηγορίες ο ένας στον άλλο. Το θέμα δεν είναι να κατηγορήσουμε την αστυνομία ή να την εκθέσουμε. Το θέμα είναι να τη διορθώσουμε. Και αυτές και αυτό που ακούμε τώρα, να προσπαθούμε να καλύψουμε τα πάντα, σίγουρα δεν θα προχωρήσει στη διόρθωση. Για οτιδήποτε. Ναι, έγιναν κλιμάκια, ναι, έγινε επιτροπή ισότητας, έγιναν διάφορα. Κανένας δεν αμφισβήτησε αυτά. Αλλά οι υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι αυτά τα κάναμε, πιθανόν να λειτουργούν για τους πολίτες, αλλά δεν λειτουργούν για τα μέλη μας. Μάλιστα. Είναι αυτή η ανδροκρατούμενη κουλτούρα και επιμένω να το λέω και να πω και κάτι άλλο. Ο όποιος ηθικός άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την απονομή της δικαιοσύνης,
δεν θα την αποσιωπούσε. Οι προσωπικές ατζέντες δεν θα έπρεπε να επιτρέπουν τον εξευτελισμό του οποιοδήποτε θύματος. Γνωρίζω πολύ καλά τα γεγονότα, κυρία Σάβα. Η κοπέλα αυτή δεν είναι καθόλου αναξιόπιστη. Κύριε Χρήστο, εσείς γνωρίζετε τα γεγονότα στα οποία αναφέρετε? Αντιλαμβάνεστε, κυρία Σάβα, κάποια γνώση έχουμε. Σίγουρα δεν έχουμε γνώση για το φάκελο. Όμως, για να είμαστε συγκεκριμένοι, δεν την κυρία Σούπερμαν τη σεβόμαστε φανταστά και σας συνάδελφων για όλα. Δεν έχουμε κάτι εχμές προσωπικά προς αυτή. Απλώς λέμε ότι σε όποιες άλλες περιπτώσεις, τις οποίες βλέπουμε δημόσια πρόσωπα να αφήνουν κάποιους ισχυρισμούς, δεν προχωράει η νομοθεσία μας. Θέλει το δίκιο της απόδειξης, θέλει μαρτυρίες. Θέλει τεκμήρια. Δυστυχώς δεν προχωρά μόνο με την κυρία. Ή να σπάσουμε, αν θέλετε, όλα αυτά που περιγράφει η κυρία Σούπερμαν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Και κάτι άλλο. Λέω τώρα εγώ, αν αυτή η κοπέλα που είναι αναξιόπιστη, αν το θεωρήσουμε ότι όντως έτσι είναι, είναι αναξιόπιστη, αυτή η απόφαση έφτασε στην αστυνομία. Είπε ψέματα δηλαδή η κοπέλα. Γιατί δεν κατηγορήθηκε η ίδια, είτε ποινικά είτε πειθαρχικά? Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Χρήστο, κυρία Σούπερμαν, και εσάς. Αν επιτρέπετε, κυρία Σάβα, έναν τελευταίο για να, όσον αφορά την ανακοίνωση που βγάλαμε. Εμείς προτρέπουμε να υπάρχει εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας και του Υφυπουργείου Πρόνοιας να εισαχθούν πλέον προγράμματα διαπαιδαγώγησης στην κοινωνία και ειδικά στα παιδιά. Είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Απλά νομίζω δεν έχει αντιληφθεί κανένας ποιος είναι ο σκοπός της. Είναι και αυτά που λέτε που έχουν να κάνουν και το σεβασμό στην οικογένεια. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Χρήστο, ευχαριστώ κυρία Σούπερμαν και εσάς. Πάμε στην Ερικά Καβάλα.